Γεια σας. Λόγω του κορονοϊού, οι προστατευτικές μάσκες έχουν εξαντληθεί. Καλά είναι να φοράμε τις μάσκες και προστατευτικά γάντια όταν πάμε για ψώνια. Και μόλις βγούμε από το σούπερ μάρκετ, τα πετάμε. Πώς να βγάζουμε σωστά τα γάντια από τα χέρια μας, θα σας δείξω τώρα. Ας πούμε ότι πάμε στο σούπερ μάρκετ. Μετά που βγαίνουμε, τραβάμε από το γάντι, τραβάμε από αυτή την πλευρά, βγάζουμε το πρώτο γάντι. Το δεύτερο, επειδή το γάντι μας έχει μικρόβια, θα πιάσουμε με το δάχτυλο από κάτω, σε καμία περίπτωση έτσι, από κάτω, να θυμάστε αυτό. Και από εδώ θα το τραβήξουμε. Έτσι τα χέρια μας είναι καθαρά. Πιάνουμε τα γάντια μας και τα πετάμε στα σκουπίδια. Σήμερα θα φτιάξουμε μάσκες με τρεις τρόπους. Για να κατασκευάσετε την πρώτη μάσκα θα χρειαστούμε κυριολεκτικά λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα. Για την επόμενη θα χρειαστούμε 1 λεπτό. Και για την τρίτη θα χρειαστούμε λίγο παραπάνω χρόνο. Οι μάσκες αυτές μπορούν να κατασκευαστούν και από τα παιδιά σας. Για την πιο εύκολη μάσκα θα χρειαστούμε μωρό μάντιλα. Θα βάλουμε ένα πανί πάνω στο άλλο και θα το διπλώσουμε. Στη συνέχεια θα κάνουμε 2 κοψίματα για να τα περάσουμε πίσω από τα αυτιά. Δεν θα σας πω εγώ αν πρέπει να φοράτε τις μάσκες. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο κορονοϊός μπορεί να ξυπνήσει μετά από 2 εβδομάδες. Οπότε δεν ξέρουμε ακόμα αν είμαστε άρρωστοι ή όχι. Και ο δεύτερος τρόπος, θα πάρουμε χαρτί κουζίνας, 2 φύλλα και θα το κάνουμε με αυτό το τρόπο. Ωραία. Κοιτάξτε τι αποκτήσαμε. Διπλό χαρτί. Φαίνεται σαν βιντάλια. Αυτή τη μάσκα πάλι με τη βοήθεια των γονιών μπορούν να κάνουν επίσης και τα παιδιά. Και στη συνέχεια θα χρειαστούμε 2 λαστιχάκια και συρραπτικό. Τι θα κάνουμε, θα πάρουμε το λαστιχάκι, θα βάλουμε εδώ στο χαρτί. 1 και 2. Το ίδιο πράγμα θα κάνουμε και από αυτή την πλευρά. 1 φορά και δεύτερη. Έτοιμη η μάσκα. Πάμε να δοκιμάσουμε πάνω στο μοντέλο μας. Για την τρίτη μάσκα θα κόψουμε ένα βαμβακερό πανί 36 επί 18 εκατοστά. Και τώρα θα μετρήσουμε 12, 12 και 12. Θα γυρίσουμε οπότε 3 φορές. Και το σιδερώνουμε. Με αυτό το τρόπο σκοτώνουμε και όλα τα μικρόβια. Και από την άλλη πλευρά. Θα πάρουμε ένα κορδόνι ή ένα λάστιχο και θα κόψουμε 80 εκατοστά. Στη συνέχεια θα πάρουμε αυτό εδώ. Ξέρετε τι είναι, συράπτουμε κάποια έγγραφα με αυτά. Και θα περάσουμε το κορδόνι ανάμεσα στις τρυπούλες. Μπορείτε να πάρετε αυτό εδώ από το ψωμί που κλείνουν τις σακούλες από το τόστ, ψωμάκι. Το ίδιο πράγμα είναι. Θα τρυπήσετε από αυτές τις πλευρές και θα περάσετε το κορδόνι ή ένα λαστιχάκι, ό,τι θέλετε. Και θα είναι πάνω στη μύτη για να κολλάει έτσι. Θα το βάλουμε το κορδόνι πάνω στο πανί με αυτό το τρόπο και θα κλείσουμε τη μία πλευρά και μετά την άλλη. Και αυτό το σημείο είναι για να κάθεται καλά πάνω στη μύτη.
Χρειάζεται λίγο περισσότερη προστασία για όλους μας, χωρίς φυσικά υπερβολές και πανικό. Όλοι μαζί μπορούμε να καταπολεμήσουμε το κορονοϊό. Εύχομαι σε όλους υγεία, έναν υγιεινό τρόπο ζωής, υπομονή, δύναμη και με τη βοήθεια του Θεού η Ελλάδα θα περάσει και από αυτή την κρίση. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και γράψτε από κάτω στα σχόλια ποιος τρόπος σας άρεσε πιο πολύ. Σας παρακαλώ να μεταδώσετε αυτό το βίντεο στους φίλους σας για να είναι και αυτοί καλυμμένοι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.